Γεωργιάδης είναι οπτομέτρης στο iArt Laboratories στη Θεσσαλονίκη. Θα μας μιλήσει για τη διαμόρφωση των κολπωμάτων και τη μεθοδολογία της προσθετικής αποκατάστασης σε περιπτώσεις αλλοφθαλμίας και μικροφθαλμίας. Παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε ένα επίσης ιδιαίτερο θέμα για τα παιδιά τα οποία γεννιούνται με αυτήν την υποπλασία ή την απουσία του ενός βολβού. Συνεπώς, η μικροφθαλμία, ανοφθαλμία έχει βιβλιογραφικά κάποιες βασικές αιτίες, οι οποίες μπορεί να είναι γενετική, τοξική, λόγω αλκοόλ ή έλλειψη βιταμίνης α ή μόλυνσης. Και η αντιμετώπιση του νεογνού γίνεται αρκετά πολύπλοκη, γιατί εμπλέκονται διάφορες ειδικότητες, ιατρικές και παριατρικές, καθότι αυτά τα παιδιά πολλές φορές έχουν και άλλα θέματα συνολικά του οργανισμού. Εμείς, όσον αφορά τις στόχους της προσθετικής αποκατάστασης που θα μιλήσουμε, αφορούν φυσικά μη αυτή η παρουσίαση αφορά μη επεμβατικές μεθόδους και είναι τα πρώτα βήματα μέχρι να δημιουργήσουμε την υποδομή για το μέλλον. Οι στόχοι είναι η διάνοιξη και μεγέθυνση του κολπώματος στο επιφυκότα, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κόλπωμα που μπορεί να τοποθετηθεί μια πρόθεση, η ανάπτυξη των οστών της κόγχης, κάτι σημαντικό γιατί πρέπει σιγά σιγά να αναπτύσσεται και η κόγχη όταν υπάρχει ιδιαίτερα συμμετρία κατά τη γέννηση, οριζόντια επιμήκυση βλεφαρικής χυσμής όπου είναι εφικτό, δημιουργία χώρου για την τοποθέτηση οφθαλμικής πρόθεσης, ώστε να έχουμε μια ασφάλεια, μια τοποθέτηση εκεί, και η δημιουργία υποδομής για την τοποθέτηση ενός κοχικού μοσχεύματος στο μέλλον, όπως δηλαδή βλέπετε στη φωτογραφία πίσω από την πρόθεση, για να μπορέσει να καλυφθεί ο χώρος στο μέγιστο. Και επίσης την ομαλή κοινωνικοποίηση του παιδιού πριν τη σχολική ηλικία, που τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα όσον αφορά την αποδοχή του από τους φίλους του και τον περίγυρό του. Θεωρώ ότι η πιο σημαντική δουλειά υποδομής είναι η ανάπτυξη των οστών της κόγχης, γιατί σε άλλη περίπτωση, όπως βλέπετε στην αριστερή φωτογραφία, έχουν τη μια διαφορά τέτοια ανάλογη, θα χρειαστούν οστεοτομές στο μέλλον, οι οποίες κάνουν μια διαδικασία πολλών σταδίων και πιο πολύπλοκη και για τους χειρουργούς. Εμάς σκοπός μας είναι να έχουμε μια κατάσταση ομαλή, δηλαδή να φτάσουμε και να έχουμε ένα παιδάκι που να μπορεί να χρησιμοποιεί μια πρόθεση, να έχει μια φυσιολογική λειτουργία, να έχει οφθαλμοκινήσεις ικανοποιητικές, χωρίς να έχει προβλήματα στο μέλλον. Και όσον αφορά τη διαδικασία, η γενική παραδοχή είναι ότι η αποκατάσταση πρέπει να γίνει έως το 2-3 χρόνο της ηλικίας του, γιατί βασίζεται στο ότι ο βολβός φτάνει περίπου στα ενήλικα μεγέθη σε αυτή την ηλικία. Αλλά έχουμε τρεις τομείς που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ο βολβός, η κόγχη και τα βλέφαρα. Εδώ βλέπουμε τα μεγέθη του βολβού, πώς προχωράμε περίπου στο ενήλικο μεγέθος στο 3ο-4ο έτος, και με αυτό το σκεπτικό θέλουμε να φτάσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα. Από την άλλη όμως έχουμε μια κόγχη η οποία μεγαλώνει μέχρι τα 8 έτη και ανάπτυξη βλεφάρων που φτάνει μέχρι την εφηβεία. Συνεπώς εμείς με τις οφθαλμικές προθέσεις πρέπει να τα δούμε όλα αυτά τα κομμάτια. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με μια τοποθέτηση οφθαλμικών προθέσεων προσωρινών, αυξανόμενου μεγέθους, έτσι ώστε ήπια να μπορούμε να πιέζουμε τον βλενογόνο και να μεγαλώνουμε τόσο, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε άνετο χώρο και ακόμη για την τοποθέτηση μοσχεύματος. Αυτά είναι κάποια μεγέθη που βλέπετε που χρησιμοποιούμε σταδιακής αύξησης και θα δείτε λίγο και πιο συγκεκριμένα μετρήσεις πώς φτάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Και τι θέλουμε? Θέλουμε μια ήπια πίεση προς όλες τις κατευθύνσεις. Αν δηλαδή ανόφθαλμο, ακόμη και προς το βάθος της κόγχης. Βλέπετε, αν είναι ένας μικρόφθαλμος και έχουμε έναν διαυγή κερατοειδή, πρέπει να προσέχουμε τόσο να τον προστατεύουμε για να μην δημιουργήσουμε μακροχρόνια έλκη ή άλλα προβλήματα. Στο κάτω μέρος, κάτω δεξιά, βλέπετε με μια... Σκεφτείτε ότι το μαύρο που είναι ας πούμε, η ήριδα είναι περίπου 11 χιλιοστά και βλέπετε δεξιά μια πρώτη προσωρινή και δεύτερη το επόμενο βήμα, αλλά έχουν μια διαφορά περίπου στο 1 με 2 χιλιοστά και είναι σε μεγέθη των 2 χιλιοστών. Φυσικά αυτά πραγματικά δεν είναι πολύπλοκα. Το πολύπλοκο μερικές φορές, όπως ξέρετε, είναι αυτό, γιατί τα παιδάκια φυσικά τα ταλαιπωρούμε και δεν θέλουν να συνεργαστούν πάντοτε όσο θα έπρεπε. Ενημερωτικά σας δείχνω δύο σχήματα
Στην ανοφθαλμία πάντοτε αυτές οι προθέσεις έχουν ένα βάθος προς τα πίσω στα πρώτα στάδια, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε το μέγιστο χώρο. Στη μικροφθαλμία έχουμε μία καμπύλη στο πίσω μέρος, όπως βλέπουμε δεξιά, γιατί πρέπει να προστατεύουμε τον κερατοειδή που πιθανώς να είναι και διαυγής. Αυτές οι προεξοχές που βλέπετε, ένα πρωτόκολλο συμβουλεύει να υπάρχουν έτσι ώστε να ανοίγουμε και την οριζόντια διάμετρο της βλεφαρικής χυσμής, η οποία πραγματικά χρειάζεται πάντα. Η προσωπική μου άποψη ότι δεν λειτουργούν καλά, γιατί τελικά δεν είναι σταθερές και δημιουργούν και προβληματάκια στα βλέφαρα, που κατά τα άλλα σε μεγαλύτερη ηλικία ο οφθαλμοπλαστικός μπορεί να τα λύσει πολύ πιο εύκολα και με πιο ήρεμα βλέφαρα. Εδώ βλέπετε λίγο διαστάσεις, όταν δηλαδή έχουμε ένα ανόφθαλμο, βλέπετε τα 5 χιλιοστά που βλέπετε το πιο μικρό δείγμα, είναι όπως αυτά τα handles που χρησιμοποιούνται και για τις περιπτώσεις των εξορίξεων και των ενδοπροθέσεων. Οπότε με αυτά μετράμε το μέγεθός τους. Επίσης εδώ βλέπετε μία σειρά από ένα πρωτόκολλο, το πώς αρχίζουν από 3-4 χιλιοστά περίπου και προχωράμε προς τα 20-22 χιλιοστά, που είναι ένα νορμάλ μέγεθος. Οι μήνες οι οποίοι θα δούμε λίγο και τους χρόνους, έτσι πότε αρχίζουμε. Η έναρξη, όταν έχουμε ασυμμετρία στην κόγχη, αρχίζουμε από την 5η-6η εβδομάδα ιδανικά, αν γίνεται. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της κόγχης και όσο είναι ο βλενογόνος μαλακός να προχωράμε. Μετά η συχνότητα παρακολούθησης είναι ως εξής. Έχουν πολύ συχνές επισκέψεις. Στην αρχή για τους πρώτους 3 μήνες περίπου κάθε 2 εβδομάδες και μετά κάθε μήνα έως τον πρώτο χρόνο. Και μετά σιγά σιγά τα διαστήματα γίνονται λίγο πιο αραιά, έτσι ώστε να έχουμε μια στενή παρακολούθηση και να εκμεταλλευόμαστε κάθε βήμα στην διάνοιξη του βλενογόνου που γίνεται σταδιακά. Εδώ βλέπετε πώς μετράμε, βλέπετε σε ένα μωρό πώς μετράμε το μέγεθος, βλέπουμε και προσπαθούμε να δοκιμάσουμε τι μας ταιριάζει, έτσι ώστε να φτιαχτεί μια προσωρινή πρόθεση, βλέπετε πάνω δεξιά, και να τοποθετηθεί ένα ειδικό χερουλάκι με ειδική εγκοπή για να μπορέσει να τοποθετηθεί μέσα στο μικρό αυτό κόλπωμα. Είναι κάποιο παράδειγμα. Και κλείνοντας, να σας δείξω πώς λειτουργούν αυτό που έλεγα και για την ήπια τοποθέτηση. Βλέπετε στην ηλικία των 2 μηνών η αριστερή φωτογραφία κοιμάται το μωρό, είναι χωρίς την πρόθεση και έχουμε βάλει την προσωρινή μας πρόθεση για πρώτη φορά και βλέπετε τη διαφορά του όγκου που υπάρχει η εσοχή εδώ στο βλέφαρο, ενώ εδώ πώς έχει γεμίσει μέσα ο χώρος και μάλιστα και το ελαφρύ εντρόπιο, ίσως από την πίεση που ασκούμε στον βλενογόνο εσωτερικά. Και έχουμε φτάσει, αντί να πηγαίνουμε στα 3-4 χρόνια, περίπου τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε, στον 1,5 χρόνο περίπου να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά. Βλέπετε το ίδιο κοριτσάκι, πολύ πρόσφατα, πλέον 22 μηνών, με την πρώτη του τελική πρόθεση με κάποια αισθητικά μέρη, για να έχουμε καλύτερη συμμετρία, για να μας δίνει το τελικό αποτέλεσμα και από πέρα προχωράμε στα ένα εξάμηνα συνήθως. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραγεωργιάδη. Άφησα λίγο το χρόνο περισσότερο, γιατί νομίζω ήταν αρκετά ενδιαφέροντα. Αυτά δεν τα βλέπουμε και συχνά. Ευχαριστούμε πολύ. Καμιά ερώτηση? Ωραία, μπορούμε να προχωρήσουμε. Να καλέσω την κυρία Μιλωνά από το Ιπποκράτη.